Λόγο έχει ο Υφυπουργός Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κύριος Ηλιόπουλος. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, είναι και η πρώτη σας ομιλία, σωστά? Σωστά. Καλή επιτυχία. Θα σας δώσω 5 λεπτά, γιατί έτσι προβλέπετε, με μια σχετική ανοχή. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά νομίζω ότι αν κάποιος θα μπορούσε με 3 λέξεις να χαρακτηρίσει τη στάση της αντιπολίτευσης από το πρωί μέχρι αυτή τη στιγμή στην συζήτηση, νομίζω θα ήταν ενόχληση, εκνευρισμός και αμηχανία. Και φαίνονται και τα τρία και από τις τοποθετήσεις που γίνονται εδώ, φαίνονται και τα τρία και από την στάση της συνολικά πώς συμμετέχει, κατά την γνώμη μου δεν συμμετέχει στη σημερινή συζήτηση, και ίσως το πιο χαρακτηριστικό φάνηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που μίλησε πριν από λίγο, που η τοποθέτησή του είναι 80% γενική πολιτική τοποθέτηση και 20% για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και ήταν 80% γενική πολιτική τοποθέτηση και 20% για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ακριβώς γιατί έπρεπε να κρύψει αυτή την αμηχανία. Και πού εδράζεται αυτή η αμηχανία πέρα από όλα τα άλλα? Ότι η πρώτη επιτυχία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι το ζήτημα του χρόνου. Ότι ένα ζήτημα το οποίο για τόσα χρόνια ήθελε 6, 5, 7, 8 χρόνια για να προχωρήσει μια αναδοχή και μια υιοθεσία, με αυτό το νομοσχέδιο πλέον αυτό το θέμα λύνεται. Και εδώ μπαίνει ένα βασικό ερώτημα. Πώς έγινε αυτό? Πώς κατάφερε αυτή η κυβέρνηση δηλαδή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θέτει τέλος σε μια βαριά ανορθολογική γραφειοκρατική διαδικασία? Έγινε μήπως γιατί είναι απλά ένα ζήτημα τεχνοκρατικής επάρκειας? Όχι, δεν είναι ένα ζήτημα τεχνοκρατικής επάρκειας, είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Είναι ένα ζήτημα πολιτικής αφετηρίας, γιατί η πολιτική αφετηρία αυτού του νομοσχεδίου είναι οι κοινωνικές ανάγκες. Το ζήτημα των χρόνων, τα ζητήματα της διαδικασίας πάντα ήταν και παραμένουν βαθιά πολιτικά. Γιατί μέχρι σήμερα ένα νέο ζευγάρι, ένας άνθρωπος που ήθελε να μπει στη διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας, αντιμετώπιζε ένα λαβύρινθο. Και αυτός ο λαβύρινθος δεν ήταν ένα ζήτημα λάθους, δεν ήταν ένα ζήτημα κάποιας τεχνοκρατικής ανεπάρκειας, ήταν ένα συνειδητό κομμάτι ενός παλιού συστήματος εξουσίας. Ενός συστήματος εξουσίας που είχε διαφορετικές προτεραιότητες, ενός συστήματος εξουσίας που ζούσε και συντηρούσε αυτό το λαβύρινθο. Ενός συστήματος εξουσίας που σχεδίαζε με αφετηρία τα ιδρύματα και όχι τις ανάγκες των παιδιών. Και εδώ νομίζω ότι βρίσκεται η βασική διαχωριστική γραμμή. Η βασική διαχωριστική γραμμή που εξηγεί γιατί αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κάνει αυτή την τομή σε αντιπαράθεση με το παλιό πολιτικό σύστημα. Η βασική διαχωριστική γραμμή ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει σε ίδρυμα. Και άρα σχεδιάζουμε ένα σύστημα, σχεδιάζουμε μια διαδικασία με αφετηρία τις ανάγκες του παιδιού, ή σχεδιάζουμε μια διαδικασία και ένα σύστημα με τις ανάγκες πώς διατηρούμε την παλιή κατάσταση με τα ιδρύματα. Υπάρχουν κριτήρια? Ναι, προφανώς και υπάρχουν, και τα έχει εξηγήσει υπουργός πάρα πολύ αναλυτικά. Να το πούμε ξεκάθαρα όμως. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα από αυτά τα κριτήρια. Δεν μπορεί και δεν πρέπει, για λόγους επιστημονικούς που έχουν τεκμηριωθεί. Κατανοώ απολύτως ότι για αρκετές πτέρυγες της Βουλής το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου κυμαίνεται στο επίπεδο διαλόγου ανάμεσα στην Ιερά Εξέταση και στο Γαλιλαίο. Ευτυχώς για μας οι κοινωνίες προχωράνε και θα συνεχίσουν να προχωράνε. Αλλά πέρα από αυτά, γιατί υπάρχει και ένα αυτονόητο που θα το καταλάβαινε νομίζω πολύ εύκολα και η πλειοψηφία του κόσμου, που πολύ εύκολα κάποιοι πιστεύουν ότι αυθεντικά εκφράζουν. Και αυτό είναι ότι η αγάπη και η θέληση να μεγαλώσει κάποιος ένα παιδί είναι το βασικό κριτήριο και όχι ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι που ακούμε συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Δεν είναι έτοιμη κοινωνία. Δεν είναι έτοιμη κοινωνία. Να υπενθυμίσω ότι πολλές φορές αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται το επιχείρημα ότι δεν είναι έτοιμη κοινωνία, στην πραγματικότητα απλά προσπαθούν να μεταθέσουν μια δικιά τους ευθύνη. Προσπαθούν να μεταθέσουν μια δικιά τους μη ετοιμότητα. Και για να θυμηθούμε, αυτή η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη για να ψηφίζουν οι γυναίκες. Αυτή η κοινωνία μπορεί να μην ήταν έτοιμη για να έχουν οι γυναίκες το δικαίωμα να ορίζουν το σώμα τους και να έχουν το δικαίωμα στην έκτρωση. Αυτή η κοινωνία μπορεί να μην ήταν έτοιμη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά να το πούμε και πολύ απλά, μια κοινωνία που νιώθει ασφάλεια με παιδιά σε ιδρύματα, αλλά δεν νιώθει ασφάλεια αν ένα παιδί βρεθεί σε ένα σπίτι που μπορεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός να μην ορίζεται από τα κυρίαρχα πρότυπα και από αυτό που κάποιοι που πιστεύουν ότι εκφράζουν αυθεντικά την κοινωνία θεωρείται κυρίαρχο και φυσιολογικό, αυτή η κοινωνία πρέπει να αλλάξει. Και το γεγονός ότι έστω και ένα παιδί να γλιτώσει με βάση αυτό το νομοσχέδιο, και πάλι θα άξιζε τον κόπο και πάλι θα άξιζε αυτή τη διαδικασία.